Σας καλωσορίζω και στο σημερινό βίντεο, στο οποίο θέλω να σας δείξω ένα μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κολλήσουμε διάφορα πλαστικά αντικείμενα, εργαλεία, σκεύη, παιχνίδια κτλ. Ο τρόπος αυτός είναι ξεχωριστός, δεν θα τον έχετε ξαναδεί σίγουρα, και το συστατικό που θα χρησιμοποιήσω είναι σόδα μαγειρική σε σκόνη σε συνδυασμό μιας κόλλας. Θα τα δούμε αυτά μέσα στο βίντεο. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, θέλω να σας ζητήσω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μια κοινοποίηση του βίντεο, που σίγουρα αυτό το βίντεο είναι πολύ χρήσιμο σε πολλούς ανθρώπους. Έτσι θα με βοηθήσετε και εμένα να μπορέσω να βγάλω και άλλα βίντεο στη συνέχεια, πολλά που κάποιο από αυτό ίσως σας φανεί και εσάς χρήσιμο. Οπότε μια κοινοποίηση και ένα like αν θέλετε. Πάμε τώρα να δούμε το βίντεο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα θα σας αρέσει. Εδώ έχω σπάσει ένα χάρακα στα δύο και έχει φύγει και ένα κομμάτι ενδιάμεσά του. Αυτά που θα χρειαστούμε είναι σόδα μαγειρική σε σκόνη, γυαλόχαρτο, ένα καλαμάκι, ένα ψαλίδι, μια φαλσέτα, μια λίμα και κόλλα στιγμής. Παίρνουμε τη φαλσέτα μας και κάνουμε το μέσα μέρος του στο χάρακα. Τις άκρες αφήνουμε τόσο ώστε να πατήσει ευθεία ο χαρακάς, να έχουμε δύο γωνίες δηλαδή που θα πατάει στα ίσια η μία άκρη με την άλλη. Τρώμε το εσωτερικό να δημιουργήσουμε ένα κενό, να μην εφάπτεται μεταξύ του. Θέλουμε να κάνουμε ένα κενό για να βάλουμε υλικό στη μέση, να δημιουργήσουμε ένα υλικό δικό μας με την κόλλα και τη σόδα. Τρώμε καλά, όπως βλέπετε, να έχουμε ένα καλό κενό, τουλάχιστον πάνω από ένα χιλιοστό ενάμιση. Βάζω ένα χαρτί από κάτω για να μην μου κολλήσει ο χάρακας στο ξύλο, στον πάγκο. Βάζω ένα χαρτί από κάτω, φέρνω στα ίσια, βάζω τα κομμάτια κάτω και φέρνω στα ίσια. Βλέπετε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από το ξύσιμο που κάναμε τη φαλσέτα. Παίρνω τώρα το καλαμάκι, το κόβω στην άκρη να το κάνω σαν κουταλάκι. Παίρνω και τη σόδα και ρίχνω στο κενό. Ρίχνω καλά, την πατάω κιόλας για να μπει μέχρι κάτω, μέχρι το βάθος η σόδα μου. Ανοίγω την κόλλα, όπως βλέπετε είναι μια κόλλα καινούρια που πήρα, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη μάρκα που θα χρησιμοποιήσω, οποιαδήποτε να είναι κόλλα στιγμής. Μου κάνει, είναι για το σκοπό που θέλω, μου κάνει. Ρίχνω πάνω στη σόδα, στο κενό, στην κόλληση που θέλω να κάνω. Ρίχνω καλά παντού, ώστε να ποτίσει, να πάει μέχρι κάτω, να περάσει μέχρι κάτω η κόλλα μου. Βλέπετε εδώ έχει κάνει μία κρούστα, ένα παχύ στρώμα με τη σόδα και την κόλλα. Παίρνω τη λίμα μου τώρα και βάζω ένα ξύλο από κάτω για να έχω πάτημα και αρχίζω να ξύνω καλά μέχρι να φύγει η κρούστα που έχει κάνει όλη. Ξύνω καλά με τη λίμα για να γίνει επίπεδο όπως είναι ο χάρακας, να είναι σε μία ευθεία, να μην έχει εξογκώματα δηλαδή εκεί που έχω κολλήσει. Στη συνέχεια θα πάρω ένα γυαλόχαρτο και θα ξύσω για να μπορέσω να το κάνω λίγο, να μην έχει την αγριάδα της λίμας, γιατί η λίμα όταν ξύνουμε αφήνει μια σχετική αγριάδα, είναι λίγο πιο χοντρό το κόψιμο που κάνει. Οπότε παίρνω ένα πάρα πολύ ψηλό γυαλόχαρτο και ξύνω. Βλέπετε εδώ πως έχει γίνει ένα με το χάρακα. Αν πάρω ένα πιο ψηλό ακόμα γυαλόχαρτο θα αρχίσει να διαφανίζει και θα γίνεται σαν γυαλί και πάλι. Κοιτάξτε τώρα εδώ, χτυπάω το χάρακα κάτω. Δεν σπάει, δεν ξεκολλάει, έχει γίνει ένα σώμα αυτό, λυγίζω. Βλέπετε τι ταλαιπωρία τρώει. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσει αυτό, το έχω κάνει δηλαδή εδώ και μέρες και το έχω ταλαιπωρήσει πολύ για να δω τι θα γίνει, αλλά τίποτα δεν φεύγει. Βλέπετε πόσο δυνατά το χτυπάω. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ήταν μόνο με κόλλα και δεν είχα κάνει και το αυλάκι αυτό για να πάρει πράγμα μέσα, ούτως ώστε να δημιουργήσω μια ισχυρή συγκόλληση, θα είχε ξεκολλήσει σίγουρα. Όλοι έχουμε κολλήσει κάτι και φεύγει πανεύκολα από ό,τι βλέπουμε. Αυτό εδώ δεν ξεκολλάει, έχει γίνει ένα σώμα. Είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό, δεν το έχετε ξαναδεί σίγουρα. Δοκιμάστε το και θα δείτε τη διαφορά σε σχέση με αυτά που έχετε κολλήσει και με αυτό εδώ πέρα.